Coach, τους τελευταίους μήνες από τότε που ήρθες στη Σαντορίνη, τα έχουμε πει αρκετές φορές, εξωαγωνιστικά, αγωνιστικά, με άλλες συνθήκες. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε για την νέα χρονιά, να ευχηθώ καλή χρονιά. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σχεδόν 2 μήνες έχουν περάσει από το τελευταίο επίσημο παιχνίδι που δώσατε. Μπήκατε στις προπονήσεις στις αρχές του έτους. Πώς κυλάει αυτή η περίοδος από τότε που ξαναμαζευτήκατε για να ξεκινήσουν, που πατήσατε γήπεδο για να ξεκινήσετε τις προπονήσεις? Καλή χρονιά καταρχήν σε όλους σας και στους τηλεθεατές του καναλιού. Μετά από την άδεια που δόθηκε να ξεκινήσει προπονήσεις η κατηγορία μας, εμείς ξεκινήσαμε στις 4 του Ιανουαρίου τις προπονήσεις. Κάθε Δευτέρα πρωί έχουμε τα τεστ όλου του staff και των αθλητριών και έχουμε μπει πρακτικά σε μία νέα περίοδο προετοιμασίας στα μέσα της χρονιάς. Είναι ελεγχόμενη κατάσταση, δεν βιαζόμαστε, προσπαθούμε να φέρουμε ξανά τις αθλητριές μας στο επίπεδο φυσικής κατάστασης, που καταρχήν θα είναι σημαντικό στο ζήτημα της πρόληψης τραυματισμών κτλ. Αλλά σίγουρα ξεκινάω από ένα καλύτερο επίπεδο σε σχέση με την προετοιμασία του καλοκαιριού. Όχι μόνο γιατί αυτή η παύση ήταν μικρότερη, αλλά και γιατί ήδη οι αθλήτρες ξέρουν τον τρόπο δουλειάς, τη μεθοδολογία και τον τρόπο που θα δουλέψουμε αυτή την περίοδο. Σε τι κατάσταση ήταν οι αθλήτριες όταν επέστρεψαν στο νησί? Κάποιες αθλήτριες είχαν καταφέρει να κρατήσουν ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Εδώ βρίσκονταν 3 κοπέλες στο νησί που, επειδή ήταν και όλο το staff, πάντα με τα μέτρα, τα προβλεπόμενα, δούλευαν τη φυσική κατάσταση με την γυμνάστρια της ομάδας. Οι υπόλοιπες που ήταν εκτός του νησιού, κάθε μία κατάφερε να κάνει κάτι για το σώμα της, αλλά ξέρετε, οι περιορισμοί ήταν πολύ παντού. Εντάξει, νομίζω είμαστε σε μια κατάσταση που περιμέναμε. Και σίγουρα όταν δεν υπάρχει επαφή με την μπάλα. Ναι, αυτό είναι. Αυτό, ας πούμε, ότι είχε βγει από το μυαλό μας. Άρα, αυτό το διάστημα εμείς δουλεύουμε ξανά στη φυσική κατάσταση και προσπαθούμε παράλληλα ό,τι ασκησιολόγιο έχουμε με μπάλα, που θέλουμε πάρα πολλές επαφές, αρχικά πολύ, πολύ ασφαλείς, να είναι και αυτό μέρος της φυσικής κατάστασης. Και σίγουρα και αθλητικά είναι κάτι πρωτόγνωρο και για τους γυμναστές, και επειδή φαντάζομαι και όλοι μαζί καταρτίζετε τα προγράμματα προπόνησης, είναι κάτι πρωτόγνωρο και για τα κορμιά των αθλητριών, πώς θα επανέλθουν, πώς θα αποφύγετε τραυματισμούς, όπως είπατε. Υπήρχε μια διαρροή το τελευταίο διάστημα που ακούγεται, βέβαια χωρίς να είναι κάτι σίγουρο, γιατί αυτό αλλάζει και βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων, ότι ίσως να έχουμε την επανέναρξη στις 27 του μήνα. Όχι μόνο για τη δική σας ομάδα, αλλά γενικά θεωρείτε ότι είναι αρκετός αυτός ο χρόνος ώστε να ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα, ή πιστεύετε ότι ίσως να χρειαζόσασταν λίγο ακόμα για να είναι και λίγο σε πιο ασφαλή πλαίσιο τα παιχνίδια, ενώ όσον αφορά τραυματισμούς και όλα τα σχετικά? Εντάξει, όσο περισσότερο χρόνο μπορούσαμε να έχουμε στη διάθεσή, θα ήταν καλύτερο. Γι' αυτό επέμεναν οι σύλλογοι, η ομοσπονδία, να μπορέσουμε να μπούμε ακόμα γρηγορότερα στο γήπεδο, ακόμα νωρίτερα στο γήπεδο από τον Δεκέμβρη. Από εκεί πέρα υπάρχει ο παράγοντας χρόνος σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, που είναι δεδομένο ότι το Σαββατοκύριακο 17-18 Απριλίου πρέπει να είναι η τελευταία υποχρέωση η αγωνιστική. Αν πρέπει να συγκεράσουμε αυτές τις δύο καταστάσεις, νομίζω ότι μια αρχική περίοδος των αγώνων θα είναι ένα μέρος της προετοιμασίας μας. Mm-hmm. Είδαμε ότι ξεκινήσατε την προετοιμασία τον Αύγουστο. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα, όχι μόνο για τη δική σας ομάδα, για όλες τις ομάδες. Είδαμε ότι οι ομάδες δεν ήταν έτοιμες. Δηλαδή, βλέπαμε ότι μέσα από τα παιχνίδια βελτιωνόσασταν, και θυμάμαι μια κουβέντα που είχαμε κάνει πριν από το παιχνίδι με τον Μαρκόπουλο, εκτός ενώ
κάμερας που συζητούσαμε για τις, και για τα περίεργα, για τις εκπλήξεις που βλέπαμε στον αθλητισμό, σε όλα τα αθλήματα, που ίσως ήταν απόρρια όλου αυτού του, ναι, του πράγματος. Εκείνη τη μέρα κιόλας αφήσατε και ένα βαθμό στο γήπεδο. Πιστεύετε ότι θα δούμε κάτι αντίστοιχο και πάλι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, ότι οι ομάδες δηλαδή θα ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους και πάλι και θα δούμε πράγματα ίσως που δεν τα περιμέναμε? Ναι, φυσιολογικό τώρα. Νομίζω ότι γενικά στον αθλητισμό, ακόμα και σε νορμάλ καταστάσεις, το τι περιμένει κάποιος από ένα αποτέλεσμα είναι πολύ θεωρητικό. Ναι, ακόμα περισσότερο τώρα σε μια κατάσταση πολύ περίεργη. Νομίζω ότι ο καθένας θα προσπαθήσει να φέρει την ομάδα του σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό φυσικής κατάστασης. Αυτό είναι το βασικό, ειδικά για ομάδες που, όπως εμείς που έχουμε υψηλούς στόχους, και μετά μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα θα βελτιωνόμαστε. Εγώ, επειδή έχουμε κάνει συζητήσεις και πριν γίνουν όλα αυτά, είχατε θέσει ψηλά τον πήχη από την αρχή του πρωταθλήματος και πριν έχουμε δηλαδή αυτά τα διαφορετικά δεδομένα. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα ακούμε τουλάχιστον, κάποιες ομάδες θα είναι αποδυναμωμένες. Είδαμε ότι ο πρωταθλητής που έχουμε τα τελευταία χρόνια, ο Ολυμπιακός, αποδέσμευσε κάποιες αθλητριές του, οπότε θα εμφανιστεί και αυτός έτσι με μια τελείως διαφορετική ομάδα. Πιστεύετε ότι ίσως είναι και μια ευκαιρία για το κάτι παραπάνω? Είχατε θέσει εξ αρχής, είπαμε, βέβαια, τους στόχους. Ναι, ψηλά. Νομίζω ότι η στόχη του ΑΟΘΥΡΑΣ ήταν τα τελευταία χρόνια πάντα υψηλή. Με αυτή τη λογική μπήκαμε και φτιάξαμε και αυτή την ομάδα φέτος. Εμείς είχαμε την πεποίθηση και νομίζω ότι φαινόταν ότι θα είμαστε και σε μια νορμάλ αγωνιστική περίοδο από τους πρωταγωνιστές της κατηγορίας. Δεν αλλάζει κάτι για μας. Νομίζω ότι εκτός του Ολυμπιακού που επέλεξε αυτή την πορεία, υπάρχουν ξανά 3-4 ομάδες που θα διεκδικήσουν και μέσα σε αυτούς θέλουμε να είμαστε κι εμείς. Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό κομμάτι, βλέπουμε ότι οι ομάδες που πάνε, θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, όπως είστε εσείς, ο ΠΑΟΚ είδαμε ότι δεν είχε κάποιες αλλαγές, ο Παναθηναϊκός έκανε κάποιες προσθήκες. Πώς το έχετε σκεφτεί, αν θα κάνετε κι εσείς κάποιες προσθήκες? Μάθαμε ότι είναι σχεδόν στο καράβι και έρχεται η Ειρήνη Τσομπανίδου. Θα γίνουν κάποιες άλλες προσθήκες εκτός από αυτή της Ειρήνης? Εντάξει, ήταν δεδομένο ότι εμείς στην μεταγραφική περίοδο του χειμώνα θα ψάχναμε ένα κεντρικό, να συμπληρώσουμε τη τριάδο κεντρικών μας από τη στιγμή που είχαμε το τραυματισμό της Μελίνας. Άρα σε αυτή τη λογική είναι η προσθήκη της Ειρήνης Τσομπανίδου. Από εκεί και πέρα, αυτό το διάστημα χάσαμε εντός εισαγωγικών την αρχηγό, τη Μαρία Τεγιαντσαρή, που είναι μια σημαντική απώλεια για την ομάδα. Αυτό είναι ένα κενό που πρέπει να προσπαθήσουμε να καλύψουμε. Νομίζω δεν είναι διακριτό ακόμα τι επιλογές μπορούμε να έχουμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε καλυμμένοι σαν ρόστερ στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είστε ένας επαγγελματίας προπονητής, ζείτε από αυτό. Και σίγουρα, όπως έχει επηρεάσει πολύ κόσμο, έχετε επηρεαστεί κι εσείς ενώ επαγγελματικά από όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να μας κάνετε κάποιο σχόλιο όσον αφορά για την κατάσταση που υπάρχει στον αθλητισμό τους τελευταίους μήνες με την πανδημία. Ένα συνολικό γενικότερο σχόλιο. Νομίζω ότι έχουμε μιλήσει πολύ, έχουμε πει και εμείς την άποψή μας όλο αυτό το διάστημα.
Είναι κάτι στενάχωρο, όπως ο καθένας στο επαγγελματικό του πεδίο πιέζεται πολύ αυτό το διάστημα. Το ίδιο και οι αθλητές, τα staff, οι προπονητές, το ίδιο και οι σύλλογοι, έτσι, γιατί σε όλο αυτό εμείς βάζουμε στην κουβέντα τους επαγγελματίες, προπονητές, τους επαγγελματίες, αθλητές, αλλά τους ανθρώπους που πληρώνουν όλους αυτούς σε αυτό το διάστημα, νομίζω τους αφήνουμε απ' έξω, που και αυτοί τραβάνε ένα μεγάλο ζόρι, μια μεγάλη δυσκολία αυτό το διάστημα. Εγώ θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο μπορούσαμε πιο νωρίς να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Για παράδειγμα, λέω πρακτικά, το γεγονός ότι ένα σύνολο ομάδων στην Ελλάδα αυτό το διάστημα έχει δεχτεί, έχει αποδεχτεί και με δικά του έξοδα, με δικές του θυσίες, ένα σύνολο ανθρώπων κάθε εβδομάδα κάνει τεστ και αποδεικνύεται ότι είναι αρνητικό και συνεχίζει, είναι ένα βήμα εξτρά για όλο το κοινωνικό σύνολο, ας πούμε, για τη Σαντορίνη. Κάτι που δεν είναι κάνω εγώ, π.χ. Ναι, κάθε εβδομάδα. Αυτή την απόφαση, λοιπόν, εμείς 20 άτομα την εβδομάδα είμαστε σίγουροι, ή όλη η κοινωνία του νησιού, ότι 20 άτομα την εβδομάδα ή 20 οικογένειες είναι αρνητικές στα COVID test. Είτε αν προκύψει κάτι, ότι θα... Ναι, ναι. Ναι. Και επαναλαμβάνω, χωρίς να επιβαρύνεται κάποιος άλλος πέρα από την ομάδα. Πέρα δηλαδή από το επαγγελματικό δικό μας κομμάτι, είναι και ένα ζήτημα κοινωνικό. Ότι ένα μικρό σύνολο ανθρώπων εξασφαλίζει ότι κάθε εβδομάδα είναι υγιές εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι ένα βήμα. Οι συνθήκες με τις οποίες γίνονταν ήδη αγώνες, δεν επιτρέπονταν φύλαθλοι, υπήρχε θερμομέτρηση, υπήρχαν λίστες που γράφαμε όλα τα στοιχεία μας κτλ. Συν τα COVID test κτλ. Είναι ένα βήμα που δείχνει ότι μπορεί να δουλέψει ένα κομμάτι του αθλητισμού. Έτσι το βλέπω για το δικό μας κομμάτι. Από τη στιγμή που όλοι αναλάβαμε κάποιες δεσμεύσεις. Από εκεί και πέρα, οικονομικά, ψυχολογικά, εντάξει, είμαστε όλοι επιβαρημένοι, όπως φαντάζομαι και ο κάθε επαγγελματίας στον τομέα του. Για μας το γεγονός ότι μετά από 2 μήνες είχαμε την ευκαιρία να μπούμε στο γήπεδο, ήταν ήδη μια ανάσα ζωής. Αναπνεύσαμε μόνο που μυρίσαμε το γήπεδο. Και οι αθλητές και οι προπονητές. Δεν θέλω να εστιάσω στο παρελθόν, τις έχουμε κάνει πολλές φορές αυτές τις συζητήσεις, αλλά η όλη κατάσταση για το βόλεϊ στην Ελλάδα, έτσι όπως διαμορφώθηκε, κατά πόσο πιστεύετε έχει επηρεάσει έτσι το άθλημα, που είδαμε ότι έκανε κάποιες προσπάθειες να γίνουν κάποια βήματα προς τα εμπρός. Θεωρείτε ότι πήγαμε κάποια βήματα πίσω τώρα? Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο, τα τελευταία χρόνια γίνονταν πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, μεγαλύτερες επενδύσεις από ομάδες. Νομίζω και αυτό το πρωτάθλημα, όπως ξεκίνησε, είχε τα φόντα να γίνει έτσι. Συγγνώμη. Είναι δεδομένο ότι κάποιες αθλήτριες αποχώρησαν. Για μένα αυτό πάει λίγο πίσω. Αλλά θα ήταν εντελώς καταστροφικό να μην γίνει το πρωτάθλημα, να μην ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Και δεν ξέρουμε ακόμα κιόλας, έτσι, γιατί μιλάμε βάσει τις διαρροές που υπάρχουν. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει. Γίνεται μια προσπάθεια να βγει ένα καινούριο καλεντάρι, ένα καινούριο φορμάτ. Αλλά αν είχαμε απολέσει ήδη το δικαίωμα εντός εισαγωγικών να παιχτεί βόλεϊ μέχρι και φέτος στην Ελλάδα, τότε θα ήταν καταστροφικό για τα επόμενα χρόνια σε ό,τι αφορά το επίπεδο του επόμενου πρωταθλήματος, της προσέγγισης αθλητριών κτλ. Όσον αφορά τώρα και για τα... Επειδή είστε ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει με μικρότερες ηλικίες, με αναπτυξιακά δηλαδή τμήματα, αυτά τα παιδιά τα πάει πίσω, έτσι, μια χαμένη χρονιά σε παραγωγική ηλικία? Γιατί έχουν χάσει κάποια ήδη και το περσινό πρωτάθλημα σε κάποιες περιοχές που δεν ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα, και θα χάσουν, όπως φαίνεται, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα, δεν κάνουμε προπονήσεις σε αυτή την ηλικία, δεν είναι... Νομίζω ότι εκεί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Δύο χρονιές αθλητικές. Ξέρετε, τον αθλητή ακόμα και όταν περνάει τα under και γίνεται στην ανοιχτή κατηγορία,
ας πούμε ότι εμείς τον αξιολογούμε βάσει την αθλητική του ηλικία. Αθλητική ηλικία είναι το πόσα χρόνια έχει δουλέψει, τι επίπεδο έχει δουλέψει κτλ. Άρα στην αθλητική του ηλικία αυτά τα παιδιά έχουν χάσει 2 πολύ σημαντικά χρόνια. Αλλά πέρα από την εξέλιξη που είναι σημαντική στη τεχνική, στη φυσική τους κατάσταση κτλ. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν χάσει για 2 χρόνια την ευκαιρία του να παίξουν, που είναι παιδιά και είναι παιχνίδι. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο και κανείς δεν έχει την εμπειρία αυτής της κατάστασης, αλλά νομίζω ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Κλείνοντας έτσι, πάνω θα θέλατε να δώσετε μια ευχή. Ναι, εγώ θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά και τις τυπικές ευχές για το νέο έτος, ακόμα περισσότερο σε αυτή τη φάση που είμαστε, να είμαστε όλοι υγιείς, να προσέχουμε και να επανέλθουμε γρήγορα σε πιο normal ρυθμούς. Και όπως σας έχω πει και άλλες φορές, νομίζω ότι δεν ωφελεί σε τίποτε να κοιτάμε πιο πίσω και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να βλέπει το θετικό, ό,τι θετικό μπορεί να αχνοφαίνεται και νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις. Το ίδιο λέω και στις αθλητριές μας και στους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Το παράδειγμα το δικό μας είναι ότι έχουμε ξαναμπεί στο φυσικό μας χώρο και αυτό μόνο θετικά μπορούμε να το δούμε. Εύχομαι οι επαγγελματίες, από ό,τι φαίνεται, να ξαναρχίσουν τις δραστηριότητες τους με έναν άλλο τρόπο, αλλά μόνο θετικό μπορεί να είναι. Άρα, θετική σκέψη και προσοχή.